ημέρα ξεκίνησε με μια μεγάλη αποκλειστικότητα. Ο Κώστας Καραμαλής, μετά από 8 χρόνια, έσπασε τη σιωπή του και μίλησε στο Γιώργο Τράγκα. Φίλες και φίλοι, Herren Fräulein, guten Abend, willkommen, καλώς ήρθατε στο Μαλάουι της Ευρώπης, στο Μπουρούντι των Βαλκανίων, στη Ζιμπάμπουε της Μεσογείου. Δίπλα μου έχω ένα εθνικό κεφάλαιο. Τι εθνικό κεφάλαιο, ένα asset θα έλεγα, που τα τελευταία 10 χρόνια έχει μιλήσει λιγότερο και από το Μόγλι, έναν ογκόλιθο της πολιτικής. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως καταλάβατε, είναι ο Κώστας ο Καραμαλής. Καλησπέρα, Κώστα μου. Τι βάζεις. Κωστάκι μου, παλιγάρι μου, τσολιά μου, μ' ακούς. Παιδί, έλα. Έλα μέσα να το κουρδίσεις λίγο, γιατί μου τον έδωσαν έτοιμο, αλλά ξεφορτήθηκε όση ώρα. Περίμενε, ναι. Καλησπέρα σας, κύριε Τράγκα. Πώς είστε? Τι συγκίνηση είναι αυτή, μάνα μου, μανάρι μου, μάνα μου, ματζουράνα μου. Ξέρεις τι δεν είχε δει σήμερα ένα παιδάκι 8 χρόνων? Τι? Τη Λάουρα να τερματίσει το Survivor και το Καραμαλή. Κύριε Τράγκα, δουλειά του αντρός δεν είναι να μιλάει, αλλά να τρώει. Συγγνώμη, να δουλεύει. Τι λες ρε Πασάκο μου, κι εσύ τόσα χρόνια δούλευες, ε? Τι έκανες δηλαδή, πες μου, άνοιγες φύλλο για μπακαλαόπιτα? Έκανα κάτι πιο σημαντικό, κύριε Τράγκα. Σκεφτόμουν. Τι σκεφτόσουνε, τζογιά μου? Τι θα απαντήσω όταν κάποιος άξιστος δημοσιογράφος, κακή ώρα όπως εσείς, με ρωτήσει τι έκανα αυτά τα 8 χρόνια. Και τι σκέφτηκες να πεις, δηλαδή, μου? Ότι ο Καραμαλής είναι κεφάλαιο για τη χώρα, κύριε Τράγκα. Και εδώ να απευθύνω ένα ερώτημα στους ιδιωτές. Και τι κάνετε με το κεφάλαιό σας? Το βάζετε στην τράπεζα, το κλείνετε και περιμένετε να περάσουν 8 χρόνια για να πάρετε τους τόπους. Δηλαδή, μισό λεπτό. Τώρα σε παίρνουμε το κισμένο, γαριφάλε μου, μισό λεπτό, γιατί έχω ανατυχιάσει, ρε παιδί μου, κοίταξε εδώ. Τι έχεις να πεις τώρα σε όσους λένε τώρα ότι επί θητεία σου το χρέος της Ελλάδος καρφάλωσε στο Θεό? Κύριε Τράγκα, να το ξεκαθαρίσουμε. Αυτές είναι κακοήθειες και χοντροήθειες που λένε οι αντίπαλοι μου. Τι αντίπαλοι σου, δροσοσταλίδα μου, πες μου ποιοι? Ο Πετρετζίκης, ο Κοντιζάς και ο Μαμαλάκης. Που να καταλάβω, τι φοβούνται δηλαδή αυτοί από σένα, ε? Κύριε Τράγκα, 8 χρόνια τώρα εγώ δεν καθόμουν. Έχω γυρίσει όλες τις ταβέρνες της Ελλάδος. Ξέρω τις βαστές προβατίνες με το μικρό του όνομα απ' έξω και ανακατατά. Και το λέω ξεκάθαρα και στον ελληνικό λαό, ότι αν αποφασίσω να κάνω στην κουζίνα με τον Κωστάκη, τους έχω κλείσει όλους. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο, Κώστα, με το χέρι στο στομάχι σου. Για το πάρτι στην υγεία δεν έχεις ακούσει τίποτα, γιατί κάποιοι είχαν βάλει το δάχτυλο στο μέλι, ε? Και το χέρι όλο μιλάμε, όλο μέσα, Κώστα μου. Ρε παιδί μου, έφτασε μέχρι αγκώνα, ρε παιδί μου, έφτασε μέχρι πάνω εδώ πέρα στον νόμο, ε? Και όμως μέσα στο βάζο, ρε παλικάρι μου. Ακούστε, κύριε Τάκα, όταν είσαι πρωθυπουργός και έχεις 500 δουλειές να κάνεις, όπως είμαι εγώ, δεν μπορείς να τα παρακολουθείς όλα, είναι φυσιοδυνατό. Μάλιστα. Τι άλλο έκανες τότε, δηλαδή, πες μας? Με ρωτάτε, κύριε Τράγκα, τι έκανα? Το ξέρει όλος ο ελληνικός λαός. Τερμάτισα 4 φορές το Dragon Bell Flighter, κύριε Τράγκα. Του γα***α τα σέσκουλα. Και αυτό είναι ξεκάθαρο. Μάλιστα. Κώστα μου, κάποιοι λένε ότι με το Τσίπρα θα έχεις κάνει τάτσι μητσικότσι, ενώ τον άλλο τον ομορφωμάτη της Νέας Δημοκρατίας δεν τον πας και πολύ. Αλήθεια πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει πρωθυπουργός ο Κυριάκος? Ασφαλώς, ασφαλώς το πιστεύω, κύριε Τράγκα. Και το έχω πει. Τη μέρα που θα πάρει ο Τσίπρας το προφύσεσι ΜΕΗ και ο Δένδιας θα βγάλει μαλλί ράστα, θα γίνει και ο Κουλ, συγγνώμη, ο Κυριάκος πρωθυπουργός. Αντώνα, ρε, καλό, ε! Πώς θα λέω. Έχει κάτι να φάμε τώρα ή να μείνουμε έτσι?